Από τη μία οι αλλαγέ στι νομικέ ρυθμίσει που διέπουν του χαρακτηρισμού των εκτάσεων των δασικών χαρτών και από την άλλη οι διαδικασίε για το κτηματολόγιο καθυστέρησαν του πολίτε από την κατάθεση αντιρρήσεων για του δασικού χάρτε στι αρμόδιε υπηρεσίε. Σήμερα ήταν η καταληκτική προθεσμία για το Ηράκλειο και το Λασίθι και στα δασαρχεία των ομών η προσέλευση τι τελευταίε ημέρε ήταν περιορισμένη. Για τα Χανιά η προθεσμία λήγει στι 26 Μαου. Φορείς και στην Ανατολική Κρήτη, όπως και εδώ, και πολίτες, πιέζουν για μια παράταση, έστω και μικρή με δεδομένο ότι δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν, τρέχει παράλληλα το κτηματολόγιο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τι υποχρεώσει του και να υποβάλουν τι αντιρρήσει του. Αρκετοί ιδιοκτήτε γεωργικών εκτάσεων περίμεναν να δουν την εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων και δεν έχουν καταθέσει τι αντιρρήσει του. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι αφού η περιουσία του δηλώνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαίνει ότι δεν είναι δασική, ενώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντο είχε δεσμευτεί για την νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την καλλιέργεια, για παράδειγμα, τη ελιά, χωρί όμω η έκταση που έχει χαρακτηριστεί ω ΔΕΛΤΑ να μπορεί να γίνει οικόπεδο. Στι υπηρεσίε, αυτή η ρύθμιση δεν έχει γίνει πράξη και η δασάρχη καλεί του συγκεκριμένου ιδιοκτήτε έστω και τώρα να καταθέσουν αίτηση διόρθωση για πρόδειλα λάθη που είναι δωρεάν στην εφαρμογή. Οδηγίε υπάρχουν στην ιστοσελίδα τη αποκεντρωμένη και δίδονται και από τα γραφεία τη υπηρεσία μα ώστε να είναι αυτό περισσότερο κατοχυρωμένος. Ακόμα και αν αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του ηλεκτρονικού πρόδειλου, ότι αν ακόμα και η υπηρεσία δεν το αποδεχτεί ή δεν το αποδεχτεί στο σύνολο του, δηλαδή παραδεχτούμε ένα μέρος του ακινήτου του, το υπόλοιπο μεταφέρεται στην αντίρρηση και τότε θα κληθεί να πληρώσει το όποιο παράβολο αναλογεί σε εκείνο το ακίνητο. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 2.500 αιτήσεις αντιρρήσεων ή πρόδειλων λαθών στο Δασαρχείο Χανίων. Οι πολίτε από την πρώτη ανάρτηση των δασικών χαρτών είχαν περίπου 16 μήνε για να καταθέσουν τι αντιρρήσει του, ενώ οι υποθέσει εκείνων που το έπραξαν στην παλιά ανάρτηση ήδη από το 2017 δεν έχουν ακόμα πάρει την απόφαση του δασαρχείου στα χέρια του. Μα πρόδωσε τεχνολογία, όσο και να φαίνεται περίεργο, με αποτέλεσμα αρκετά πρόδειλα που έχουν ενσωματωθεί, κρίσεις που οι ορθές είναι αυτές που εικόνιζε ο χάρτης, ε, δεν αποτυπώθηκαν στην ανάρτηση. Έχει γίνει, έχουν γίνει προτάσει τροποποίηση. Θα εμφανιστούν, αλλά και πάλι για τεχνικού λόγου ε, κάποια πράγματα δεν εμφανίζονται ακόμα. Τέλο, λόγω τη πανδημία, η Δασάρχη Χανίων σημειώνει ότι οι επιτροπέ δεν συνεδρίαζαν και από τώρα ξεκινά η διερεύνηση των αντιρρήσεων. Θα αναρωτιούνται ότι έκαναν μια αντίρρηση στην παλιά ανάρτηση από το που αναρτήθηκε Δεκέμβρη του 2017. Άρα λοιπόν έχουν κάνει αντίρρηση από το 2018 και μέχρι στιγμή περιμένουν διότι οι επιτροπέ έκαναν πριν τον κορονοϊό μια συνεδρίαση κάθε μία και τώρα πάλι μια συνεδρίαση. Άρα γιατί, γιατί ενδιάμεσα προφανώ δεν συνεδρίαζαν λόγω των μέτρων για το COVID. Να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι διαδικασίες αναφέρονται στο χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό.